ένας χρόνος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο χρόνος τρέχει με αμήλικτους ρυθμούς, χωρίς να υπάρχει κανένα περιθώριο. Όλα προγραμματισμένα για τον επόμενο χρόνο, χωρίς μεταβολές και αναβολές. Νέες παραστάσεις, άγνωστα πρόσωπα, ασύλληπτη ροή πληροφοριών, συνεδριάσεις επιτροπών, ομάδες εργασίας, ολομέλειες, είναι μια συνοπτική εικόνα από τον χρόνο που έχει περάσει. Ωστόσο, στο διάστημα για την απαραίτητη προσαρμογή μου, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο, με τις επικοδομητικές και ποιοτικές σχέσεις μου με τους άλλους ευρωβουλευτές, το κοινοβουλευτικό μου έργο έτρεχε και συνεχίζει να τρέχει, αντιμετωπίζοντας τις πολυάριθμες και σύνθετες προκλήσεις. Με γνώμονα λοιπόν τον κάθε ένα Κύπριο πολίτη, αλλά και τον κάθε ένα πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησα μέσα από τις επιτροπές που συμμετέχω να δίνω το δικό μου αγώνα για το κοινό συμφέρον. Στα πλαίσια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ξεχωρίζω τη δράση μου τόσο σε επίπεδο πολιτικής ομάδας όσο και σε επίπεδο επιτροπής, στο ψήφισμα για την παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, στην έκθεση πρόοδου της Τουρκίας, αλλά και στο ψήφισμα για τους ομοδικούς τάφους των αγνωμένων της Άσσας, το χωριό Ορνήθη του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Με συντονισμένες κινήσεις και επικοδομητικές διαβουλεύσεις, πετύχαμε την έγκριση των δύο αυτών ψηφισμάτων, αλλά και την καλύτερη στα χρονικά έκθεση πρόοδου για την Τουρκία. Επίσης, ιδιαίτερη σημαντική πρωτοβουλία είναι η γνωμάτευση που ανέλαβα να δώσω σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, αφού αναμφίβολα είναι πλέον το πρώτο θέμα στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η εμφάνιση του ISIS και οι τρομοκρατικές τους επιθέσεις είναι ένα από τα θέματα που ασχολήθηκα, γι' αυτό και δεν παραλείπω να τοποθετούμε και να παρεμβαίνω κάθε φορά που υπάρχει στις ημερήσιες διατάξεις τόσο των επιτροπών όσο και στην Ολομέλεια. Ωστόσο, σημαντική και με μεγάλη επιτυχία ήταν η εκδήλωση που έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ISIS, με ομιλητές τόσο από την Κύπρο όσο και άλλους ξένους ευρωβουλευτές. Έντονη ήταν και η δράση μας σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα. Κάναμε παρεμβάσεις για να βοηθηθεί η Ελλάδα σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Η κρίση στην Ευρώπη έχει μείζωνα αντίκτυπο στο οικονομικό κλίμα που έχει αναδείξει θέματα που σχετίζονται με τα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, την απώλεια ανταγωνιστικότητας, τις δημογραφικές και κλιματικές προκλήσεις και την ανάγκη για αναμορφώσεις στη βιομηχανία και τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και την αιμονή των διαφορών μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών. Με αποτέλεσμα το έργο μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κυμαίνεται στο ρόλο και στη σημασία της πολιτικής συνοχής, όπου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση των επόμενων χρόνων, τονίζοντας την ανάγκη για ξεχρονισμό και αναμόρφωση. Τέλος, στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών, μια ιδιότυπη επιτροπή όπου καλούμε να εξετάζω την κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Πρόσφατα ανέλαβα σκιώδης εισηγητής για τη γνωμοδότηση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Right to Water, όπου με τη σκληρή δουλειά το ψήφισμα έχει περάσει με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία. Πράγμα που αποδεικνύει ότι το νερό είναι ένα αδιαπραγμάτευτο, δημόσιο και απαραίτητο αγαθό για τη ζωή όλων μας. Θα ήταν παράληψή μου σε αυτό το σύντομο βίντεο να μην αναφερθώ και στις άμεσες παρεμβάσεις μου σε ζητήματα κομβικής σημασίας που προστατούν στη ζωή των Κυπρίων. Επενέβηκα άμεσα με γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο, όταν διαπιστώσαμε την οικολογική καταστροφή στην κατεχόμενη Κύπρο, όταν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό γυρόφερνε και παρακολουθούσε στενά τις θαλάσσιες περιοχές εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν το μεσαιωνικό μνημείο του Μπέλλα Πάης κινδύνευε να καταστραφεί, όταν η Τουρκία στην προσπάθεια της να αναγάγει την κατεχόμενη Κύπρος κράτος μεταφέρει αγωγούς νερού από την Τουρκία, όταν η κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Τουρκία έγινε πρώτο θέμα στην επικαιρότητα για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια ενέργεια για την Κύπρο, και τέλος όταν μετά από έγκυρη έρευνα η Κύπρος βρισκόταν στην πρώτη θέση της ακριβότερης βασικής ευρυζωνικής σύνδεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που υπόσχομαι είναι ότι θα συνεχίσω μαζί με τους συνεργάτες μου
να προσπαθούμε για το καλύτερο, για την Κύπρο μας και για την Ευρώπη των λαών. Ελπίζω να τα καταφέρουμε.